Ερχόμαστε από εκείνο τον μπλόκο που με αποφασιστικότητα, μαχητικότητα, συλλογικότητα, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο, με τα μηχανήματά μας πατήσαμε πάνω στην Εθνική Οδό και τα αφήσαμε εκεί για να δηλώσουμε ότι τα τρακτέρ δεν πρόκειται να φύγουν αν δεν βρεθούν λύσεις. Αν δεν βρεθούν λύσεις, ανοίγω παρένθεση επειδή μας μιλάνε με εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, να μας δώσουν απάντηση και λύση στα προβλήματα αυτά που έχουμε εκτιμήσει ότι στο νομό μας τη φετινή χρονιά θα λείψουν πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά τα προβλήματα να μας δώσουν λύση. Να μας πούν πώς θα αναπληρωθεί το εισόδημα στον κτηνοτρόφο που είχε πρόβλημα με την ευλογιά και δεν έχει καν κεφάλαιο. Πώς θα ζήσει την οικογένειά του. Πώς θα ζήσει ο ελαιοκαλλιεργητής που φέτος χαρακτηρίστηκε και από τους ίδιους και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι η χρονιά μας ήταν χρονιά ακαρπίας. Πώς θα ζήσει την οικογένειά του. Πώς θα πει να ξανακαλλιεργήσει. Πώς θα μπει να καλλιεργήσει και να ζήσει την οικογένειά του ο συνάδελφος από την περιοχή της Θεσσαλιότητας που όχι μόνο πνίγηκαν τα χωράφια του η παραγωγή του, νύχτηκε το χωράφι που για τα επόμενα 5-6 χρόνια δεν θα του κάνει παραγωγή. Σε αυτά να μας απαντήσουν πώς θα ζήσουν οι αγρότες και στο νομό Φθιώτιδας. Δύο πράγματα θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε στην κυβέρνηση. Ότι εμείς οι αγρότες φέτος και το δικό μας μπλόκο και πανελλαδικά, με βάση τις εξαγγελίες που έκαναν χθες, δεν βγήκαμε για τα κάλαντα. Βγήκαμε για να διεκδικήσουμε τις ζωές μας, τις δικές μας, των οικογενειών μας, των παιδιών μας, της ίδιας μας της παραγωγής.